Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη συνεχίζει την περιοδία του ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ αργότερα θα επισκεφθεί τα Γιαννιτσά. Η Γεωργία Λοτσοπούλου παρακολουθεί τις επαφές και τις συναντήσεις του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Γεωργία. Καλησπέρα σας λοιπόν από τον Εύωσμο. Μπορείτε να δείτε πίσω μου τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος μόλις έφτασε πριν από λίγα λεπτά στο περίπτερο εδώ του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως συνομιλεί με τους πολίτες, με τους νέους, με τους ανθρώπους που καθόταν νωρίτερα στα καφέ και τα εστιατόρια της περιοχής. Αυτό που τονίζει είναι ότι χτίζεται ένα κίνημα αυτή τη στιγμή. Τους καλεί να πάρουν τηλέφωνο, να χτυπήσουν πόρτες, να μιλήσουν, να πάρουν δηλαδή με δύο λόγια τη ζωή τους στα χέρια τους, όπως είναι και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μαζί του υποψήφιους βουλευτές βεβαίως της Θεσσαλονίκης και αναφέρει ότι αυτό που χτίζεται είναι βέβαια μια μεγάλη παράταξη της κεντροαριστεράς και ζητά να υπάρχει μια σύγκληση ώστε να προχωρήσει η χώρα και να αποκτήσει κάποια στιγμή μετά από ένα ηχηρό μήνυμα που θα σταλεί στις ευρωκάλπες μια προοδευτική κυβέρνηση. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει έχει αναδειχθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τα ίδια τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα ψηφοδέλτιο προοδευτικής αριστείας. Ο Στέφανος Κασελάκης θα συνεχίσει την περιοδία του, θα μεταβεί σε λιγότερο από 3 ώρες στην Έδεσα, μεγάλη πόλη του νομού Πέλλας, όπου τη μεγαλύτερη μάλλον, όπου εκεί αναμένεται να αναφερθεί και στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην οποία βεβαίως έκανε ευρύτατη αναφορά και κατά τη χθεσινή του ομιλία, την πρώτη κάπως πιο μεγάλη ομιλία του, που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην παλιά παραλία της πόλης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου, για το ρεπορτάζ.